Καλημέρα σας. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά, ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα στην Ελλάδα, σε αυτή την όμορφη κομμόπολη της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της Φιώτιδας, και το μήνυμα που θεωρούμε ότι πρέπει να μεταφέρουμε και σήμερα από εδώ σε όλο τον νομό, σε όλη τη Λωκρίδα καταρχήν και μετά σε όλο τον νομό και σε όλη τη χώρα, είναι ότι στις εκλογές της 21ης του Μάη κάναμε ένα βήμα με μια σημαντική, αρκετά σημαντική ενίσχυση του ΚΚΕ και εδώ στη Φθιώτιδα, με την εκλογή μάλιστα μετά από πολλές δεκαετίες βουλευτής του νομού. Βάλαμε στόχο να ανεβάσουμε το ποσοστό του ΚΚΕ και να βγάλουμε κομμουνιστή βουλευτή στη Φθιώτιδα, και τα καταφέραμε. Τώρα πρέπει να πάμε για τα επόμενα, να πάμε για ένα μεγαλύτερο άλμα, όχι μόνο για μια απλή πρόοδο, πρέπει να ενισχυθεί το ΚΚΕ, ειδικά στις πόλεις και τα χωριά, όπου ζουν άνθρωποι εργαζόμενοι, βιοπαλαιστές, αγρότες, επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι, που δίνουν καθημερινά τη δύσκολη μάχη της επιβίωσης. Πάμε λοιπόν, λέμε δυνατά, τις μέρες που απομένουν έως τις 25 του Ιούνιου, για να φτάσουν ακόμα περισσότεροι και περισσότερες συμπολίτες μας με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην κάλπη, για να κατοχυρώσουμε τη βουλευτική έδρα στη Φθιώτιδα, η οποία όλοι και όλες σας ξέρετε πως θα είναι δύναμη για τον ίδιο το λαό της περιοχής, και για την Ελλάτια και για τη Λωκρίδα και για τον νομό Φθιώτιδας. Σήμερα, και ενώ έχουν μεσολαβήσει και οι εκλογές του Μαΐου, μπορούμε να δούμε πιο καθαρά ορισμένα πράγματα, γιατί τώρα είναι αλήθεια πως όσο κι αν προσπαθούν, δεν μπορούν να εκβιάσουν τα κόμματα του κατεστημένου το λαό άλλο, όπως πριν, όπως έκαναν την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, παρότι και τώρα το προσπαθούν, ιδιαίτερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που βγήκε πρώτο κόμμα με 40% στις 21 του Μάη. Μια Νέα Δημοκρατία που λέει ότι θέλει σταθερότητα εντός εισαγωγικών, που σημαίνει μεγαλύτερη όμως αστάθεια και ανασφάλεια για τον ελληνικό λαό. Βέβαια, συνεχίζει τώρα ο Μητσοτάκης αυτό το εκβιαστικό παραμύθι, λέγοντας ή αυτοδυναμία ή ξανά εκλογές τον Αύγουστο, και το κάνει για να αρπάξει ψήφους από όπου μπορεί. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα περιθώρια στενεύουν και σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα υπάρξει. Το πιο πιθανό είναι να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τα ποσοστά που έχει, έστω και αν μειωθεί και άλλο. Αλλά και αν δεν γίνει αυτό, είναι ήδη λυμένες οι αποφάσεις και από την άρχουσα τάξη για να γίνουν κυβερνήσεις, να τσοντάρουν όσους βουλευτές πιθανόν αν του λείψουν, που δεν φαίνεται τέτοιο πράγμα. Έχουν φροντίσει γι' αυτό, όπως ξέρετε όλοι και όλες, με τον άδικο εκλογικό νόμο που έχουν, που υπάρχει, όπου δίνει μπόνους 40 με 50 έδρες στο πρώτο κόμμα, κλέβοντας τις έδρες από τα υπόλοιπα κόμματα και τις χαρίζει σαν μπόνους στο πρώτο κόμμα. Τέτοια κλοπή θα κάνει και στις ψήφους του ΚΚΕ. Γι' αυτό λοιπόν, για να κρατήσουμε τις έδρες μας, δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στο ποσοστό που πήραμε, το 7,23%, αλλά πρέπει να το ανεβάσουμε και άλλο, και σε ψήφους, έτσι ώστε να κρατηθούν οι έδρες. Και βέβαια, σήμερα το κρίσιμο είναι ποιον θα έχει απέναντί της αυτή η κυβέρνηση, η οποία θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Και ας προσπαθεί πάλι να μας παραπλανήσουν και ο Μητσοτάκης και άλλα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, ο λέγοντας πως τις εκλογές ψηφίζουμε για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση. Θα το έχετε ακούσει, το λένε συνέχεια από τα κανάλια. Στις εκλογές από τις οποίες θα προκύψει η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, το κρίσιμο, το πιο κρίσιμο για το λαό μας,
είναι ποιος θα κάνει πραγματική αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, από τη σκοπιά του λαού μας. Και τέτοια 100% μαχητική, αγωνιστική, γνήσια αντιπολίτευση μπορεί να κάνει μόνο το ΚΚΕ. Δεν χρειάζεται να απαριθμίσουμε τι έκανε το κόμμα μας στα 4 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, και το ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν ο ένας κατά 50% τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, όλα τους αντιλαϊκά, και ο άλλος κατά 70%. 200 νομοσχέδια ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτά που έφερε ο Μητσοτάκης και άλλα περισσότερα από αυτά ψήφισε το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται να πούμε όμως, ξέρετε ποιος ήταν εκεί και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, για να αποκαλύπτει στους εργαζόμενους αυτό το αντιλαϊκό περιεχόμενο των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Να παλεύει για να μην περάσουν αυτά, για να μην εφαρμοστούν μετά στην πράξη όσα περνάγαν, και την ώρα αυτή και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έβαζαν πλάτη στήριξης και αποπροσανατόλιζαν τον ελληνικό λαό από τον αγώνα του. Δεν χρειάζεται επίσης, ξέρετε πολύ καλά, ποιος έμπαινε μπροστά σε όλους αυτούς τους αγώνες που ξέσπαγαν, για να μην πληρώσουν πάλι την ύφη οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, να μην πληρώσουν τα σπασμένα της κρίσης σε πολύ δύσκολες περιόδους. Αλλά για να κερδίσουμε κάποιες έστω ανάσες ανακούφισης για να μπορέσουν να επιβιώσει ο λαός μας. Πότε με την πανδημία που ζήσαμε και τα τραγικά αυτά γεγονότα και την απαράδεκτη διαχείρισή της από τα κυβερνητικά κόμματα, πότε με την κρίση την οικονομική που ήρθε και σε συνέχεια μετά τη μεγάλη κρίση, με την μεγάλη ακρίβεια, τις ανατιμήσεις, τον πληθωρισμό και την ενεργειακή φτώχεια για τον λαό, πότε με τον πόλεμο που ξέσπασε στη γειτονιά μας και που κλιμακώνεται συνεχώς με τη συμμετοχή δυστυχώς και της Ελλάδας αυτών, και τα άλλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, περιορίζονταν βέβαια σε κάποιες κοκορομαχίες μέσα στη Βουλή, αλλά το ΚΚΕ έδινε τη μάχη και μέσα εκεί και παντού, στις πόλεις και στα χωριά, στους δρόμους του αγώνα, για να σταθεί όρθιος ο λαός μας. Το ίδιο κάνουμε και τώρα, αυτές τις μέρες, με μπροστάριδες πάλι τους βουλευτές του κόμματος, τους υποψήφιους βουλευτές, τα μέλη και στελέχη του ΚΚΕ παντού, και βρεθήκαμε όλες αυτές τις μέρες εκεί που γινόταν πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό». Και αυτό συνέβη, όπως ξέρετε και ακούσατε και από τα κανάλια ή διαβάσατε στις εφημερίδες, και στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, για παράδειγμα, όπου σκοτώθηκε ένας εργάτης, σακατεύτηκαν άλλοι δυο, χτες είχαμε άλλο ατύχημα επίσης, και γιατί δεν υπήρχαν μέτρα υγιεινής, μέτρα ασφάλειας για τους εργαζόμενους, γιατί δεν είχαν κάνει υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση εργασίας που είχαν υπογράψει με την εργοδοσία τα σωματεία των εργαζομένων εκεί από το 2017. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2017 μέχρι το 2019 που κυβέρνησε, ούτε φυσικά η Νέα Δημοκρατία από το 2019 μέχρι το 2023, άφησαν να γίνει υποχρεωτική για όλους τους χώρους δουλειάς αυτούς η υποχρεωτική η σύμβαση εργασίας που πρόσφερε μέτρα ασφάλειας και ελέγχους για τους εργαζόμενους. Το ίδιο συνέβη σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Στην Καλαμιά Κοζάνης, για παράδειγμα, που ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι για τις ανεμογεννήτριες, για την κατάσταση εκεί με ενός τεράστιου φωτοβολταϊκού πάρκου, το οποίο κυριολεκτικά καταστρέφει και την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία, τις καλλιέργειες και το φυσικό περιβάλλον. Συνέβη και όταν, χωρίς να χάσουμε χρόνο, πήραμε παντού αγωνιστικές πρωτοβουλίες τώρα και μέσα στην προεκλογική περίοδο, για να μην ξαναθρηνήσουμε αθώες ζωές με τις τραγικές ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και είδαμε τι γίνεται, ποια είναι τα αποτελέσματά τους. Ενώ θα περίμενε κανείς μετά από τέτοια πανδημία
μετά τον τραγικό θάνατο χιλιάδων συνανθρώπων μας εδώ στη χώρα, να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, να γίνουν προσλήψεις γιατρών, να γίνουν προσλήψεις νοσηλευτών, να φτιαχτούν υποδομές. Συμβαίνει το αντίθετο. Και κέντρα υγείας υπολειτουργούν, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν ασθενοφόρα και όπου υπάρχουν δεν υπάρχουν οδηγοί ή διασώστες. Με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε πάλι θύματα και στην ΚΟ την 60χρονη γυναίκα και στη Νέα Μάκρη της Αττικής τη 19χρονη κοπέλα έγκυο που έχασε τη ζωή της μαζί με το παιδί της ή στη Χαλκιδική πάλι προχτές εκεί που δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Δεν θα κάνουμε πίσω σε όλα αυτά. Ξέρετε ότι κάθε μέρα βρισκόμαστε στις γειτονιές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, όλης της Ελλάδας και εδώ στη Φθιώτιδα και παντού μαζί με άλλους εργαζόμενους, με φίλους, με γείτονες για να αποτρέψουμε να μην πεταχτούν στο δρόμο, να μην γίνει έξωση από τους πληστηριασμούς από σπίτια λαϊκών οικογενειών ή από μαγαζιά επαγγελματιών που χρωστάνε γιατί βεβαίως συνεχώς τους ξεζουμίζουν οι μεγάλοι, οι μονοπωλιακοί όμιλοι και η φορολογία, η άδικη που επιβάλλει το κράτος σε αυτούς. Και τα καταφέραμε. Να λοιπόν που εμείς καταθέτουμε την εκλογική μας αύξηση, τις ψήφους, τους βουλευτές, τις έδρες που παίρνουμε με τη δύναμη που θα μας δώσει ο λαός σε αυτούς τους αγώνες για να υπερασπίσουμε τον ελληνικό λαό, την πατρίδα μας, για να υπερασπίσουμε και να έχει δύναμη ο ίδιος ο λαός. Εκεί, σε αυτούς τους αγώνες που ξέσπασαν όλες αυτές τις μέρες, βρέθηκαν όλοι οι βουλευτές του κόμματος και οι υποψήφιοι, παλικαρίσια, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με την εργατική τάξη, μαζί με τους αγρότες και τους επαγγελματίες. Αυτοί λοιπόν, λέμε εμείς, είναι και η μόνη πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση και σήμερα και αύριο όταν η επόμενη κυβέρνηση θα κάνει πράξη τις προγραμματικές της δηλώσεις που όλοι τις ακούσαμε παρότι βάζει κάποια κερασάκια και κάποιες φιωριτούρες λεκτικές και ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης γιατί είναι φανερές, δεν είναι κρυφές αυτές οι προγραμματικές τους δηλώσεις που θα κάνουν την άλλη μέρα των εκλογών και θα ζητήσουν και ζητάνε την ψήφο του λαού. Αυτές έχουν την υπογραφή της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτού του μεγάλου υπερμνημονίου, όπως το λέγαμε μόνο εμείς, και έφτασε προχτές να το παραδεχτεί και ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, να πει είναι μεγάλο μνημόνιο όντως, γιατί έτσι είναι, και αυτό το υπερμνημόνιο έχει την υπογραφή όλων τους. Δεν μας δίνουν δανεικά, ούτε να είναι αγύριστα αυτά. Απ' την τσέπη θα τα πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός για να ξεχρεώσει αυτά τα δάνεια. Και να έλεγε κανείς ότι πάνε για τους εργαζόμενους, πάνε για τους αγρότες, πάνε για τους επαγγελματίες, πάνε για την παιδεία, πάνε για την υγεία, πάνε για λαϊκές ανάγκες. Όλα πάνε στην τσέπη κάποιων λίγων του μεγάλου κεφαλαίου των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών. Και εκεί τσακώνονται μεταξύ τους. Πού θα δώσουν αυτά τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και βέβαια μπορεί να λένε τώρα ότι θα φορολογήσουν για παράδειγμα 6-7 εταιρείες που έχουν υπερκέρδη τάχα, αλλά τα λένε αυτά για να κρύψουν ότι άλλες 150 εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο που είναι από τους κολλητούς τους έχουν τον προηγούμενο χρόνο μόνο 303% αύξηση των κερδών τους. Την ίδια ώρα που ο λαός δεν έχει τίποτα. Και εκεί πάνε και τους δίνουν νέα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό που δηλαδή που θα πληρώσουμε όλοι εμείς τα επόμενα χρόνια μέσα από τους φόρους, τους άμεσους, τους έμεσους, μέσα από τη μείωση μισθών, μέσα από διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα. Ο Μητσοτάκης μίλησε καθαρά και τα άλλα κόμματα συμφώνησαν ότι υπάρχουν ανελαστικά, λέει, προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης και τους δανεισμούς. Και αυτά τα προαπαιτούμενα είναι συγκεκριμένα. Είναι 350 νόμοι αντεργατικοί, αντιλαϊκοί, ενάντια στο λαό μας, που θα περάσουν τα επόμενα χρόνια.
μέχρι το 2026, 350 προαπαιτούμενα και σε αυτά έχουν συμφωνήσει όλοι τους και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Είναι τα ματωμένα πλεονάσματα που πρέπει να καλυφθούν με τον δημοσιονομικό έλεγχο που γίνεται και με τη δημοσιονομική ασφυξία που λένε ότι υπάρχει. Ματωμένα πλεονάσματα είναι αυτά για το λαό μας και αυτά θα τα πληρώσει από την τσέπη του τα επόμενα χρόνια ο ίδιος ο λαός και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά έχουν και δεσμεύσεις άλλες. Έχουν δεσμεύσεις με το ΝΑΤΟ να στείλουν οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, στον πόλεμο με τη Ρωσία, να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις, να κάνουν και άλλους εξοπλισμούς και δεν λένε ότι αυτοί πάλι πληρώνονται από τον εργαζόμενο ελληνικό λαό. Αυτά όλα θα αναλάβει να τα υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση, αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά τις 25 του Ιούνιου και βέβαια επειδή συμφωνούν προγραμματικά, στρατηγικά στην ουσία αυτών των μέτρων παρά τις επιμέρους βέβαια διαφορές τους και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα αναλάβουν να παίξουν και το ρόλο της βολικής και συνενετικής αντιπολίτευσης ψηφίζοντας τα περισσότερα από αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα. Και αυτόν τον ρόλο τον έχουν μάθει και τον παίζουν καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς λέμε σε όλους αυτούς πρέπει να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Πρέπει να κάνουμε πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ. Πρέπει να υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας μια πραγματικά μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση που θα είναι στον αντίποδα του προγράμματος των λίγων, του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων αυτών που κινούνται στις ίδιες αντιλαϊκές ράγες. Μπορούμε να τους χαλάσουμε τα σχέδια, να τρέχουν και να μην φτάνουν για το πώς θα υλοποιήσουν τα φυρμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους εχρεώνουν, που θέλουν να περιορίσουν και άλλο τις δαπάνες στην υγεία, όπως σας έλεγα πριν, τις δαπάνες στην υγεία, στην παιδεία, τις δαπάνες στην πρόνοια επίσης. Αν σήμερα πεθαίνουν άνθρωποι γιατί δεν υπάρχουν διασώστες, φανταστείτε τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Είδατε τι είπε αυτός ο περιβόητος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και γιατρός παναθεμάτων, τρομάρα του, ο πνευματικός της Εύβοιας, που τον έβγαλε τώρα και από τα ψηφοδέλτια, λες και ήταν, θα ζήσει λέει όποιος έχει στο πορτοφόλι χρήματα για να πληρώσει, γιατί είναι κόστος αυτός που είναι στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου ή άλλων σοβαρών ασθενειών. Γιατί βλέπουν τον ασθενή, βλέπουν τον άνθρωπο σαν πελάτη. Ο ασθενής δεν είναι πελάτης. Η δουλειά τους είναι λειτουργήμα. Πρέπει να σέβονται τον άνθρωπο και να προσπαθούν μέχρι την τελευταία ώρα της ζωής του καθένα να τον γιατροπορέψουν και να τον κάνουν καλά. Και αν δεν μπορεί τουλάχιστον να φύγει ήσυχα. Θέλουν λοιπόν να γδάρουν το λαό για να δίνουν χρήματα στους περιβόητους επενδυτές. Θέλουν να κάνουν νέο τσουνάμι πληστηριασμών. 700.000 πληστηριασμοί είναι αυτοί. Κάτι έχουμε καταλάβει όλοι. Θέλουν επίσης μείωση μισθών, παρότι λένε ότι θα αυξήσουν. Κρατήστε μικρό καλάθι για αυτές τις προεκλογικές υποσχέσεις. Ήδη από την Κομισιόν τους είπαν μαζευτείτε, ο κεντρικός τραπεζίτης εδώ, ο Στουρνάρας, τους είπε μαζευτείτε γιατί υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία και δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε από αυτή την πειθαρχία. Και βέβαια δεν θα υπάρξει καμία αύξηση των εργατών λόγω προϋπηρεσίας μέχρι το 2027, που σημαίνει πρακτικά τριετίες τέλος. Ό,τι και να λένε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Και φυσικά όλα αυτά τα ζητήματα που άπτονται και των εθνικών, όπως ονομάζονται, θεμάτων, με την κρίση στα ελληνοτουρκικά, με τη συνεχή υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα και βέβαια με τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ από πάνω να προσπαθούν να επιλύσουν ζητήματα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, επειδή ακριβώς θέλουν την Τουρκία να την απαγκιστρώσουν από την αγκαλιά της Ρωσίας και από τις καλές σχέσεις που έχει με τη Ρωσία και να την έχουν στις αγκάλες του ΝΑΤΟ για
και θα ρίχνουν συνεχώς την Ελλάδα όπως το έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και τους προκαλούμε να έρθουν εδώ στην Ελλάδα, να έρθουν στη Φθιώτιδα, σε μια αγροτική περιοχή που βιώνει πραγματικά τη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού όλη την τελευταία δεκαετία. Μέσα σε μια δεκαετία πάνω από το 23% του πληθυσμού έχει μειωθεί και βεβαίως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο πλήγμα που έχει δεχτεί το αγροτικό εισόδημα, που έχουν δεχτεί οι αγρότες, που δεν μπορούν να παράγουν όπως θέλουν στα χωράφια τους, δεν μπορούν να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα για να ζήσουν τις οικογένειές τους και να συνεχίσουν τις καλλιέργειές τους. Και μιλάμε για μια περιοχή και για όλη τη Φθιώτιδα και εδώ στην περιοχή πιο συγκεκριμένα γύρω από την Ελλάτια, με έφορο κάμπο, με τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, με δύο ορεινούς όγκους, από τη μια τον Παρνασσό, από την άλλη τον Καλλίδρομο, και αντί να φτιάχνονται, λέμε τώρα εμείς, υδροηλεκτρικά φράγματα για παράδειγμα και να προωθούνται τέτοια σχέδια και για να αρδεύουν οι αγρότες δωρεάν και να παράγεται ενέργεια για τις ανάγκες της περιοχής, έχουν καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις μεγάλης παραγωγικότητας, είτε να μπαίνουν φωτοβολταϊκά, είτε να τα δίνουν στους διάφορους ομίλους ενέργειας. Είδατε τι κάναν. Βγάλαν τα υδροηλεκτρικά έργα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λες και το νερό, τα ποτάμια, οι λίμνες που έχει άφθονο η πατρίδα μας δεν είναι πράσινη ενέργεια, δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ανανεώσιμη θεωρούν τα κουφάρια των ανεμογεννητριών που θα μείνουν σε λίγα χρόνια. Γιατί πάνω από 20 χρόνια δεν έχουν ζωή αυτά και θα μείνουν έτσι να είναι σε απείρου φυσικού κάλους βουνά, δάση, πλαγιές, εκεί τα κουφάρια των ανεμογεννητριών για να βγάζουν κέρδη κάποιοι λίγοι, χωρίς να μας λύνουν το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας, χωρίς να μας λύνουν το πρόβλημα της φτηνής ενέργειας, του φτηνού ρεύματος. Και βέβαια όλοι γνωρίζουμε και οι παλιότεροι περισσότεροι όλα αυτά οι καλλιέργειες που κρατούσαν ζωντανή την περιοχή, όπως ήταν η καπνοκαλλιέργεια, απαξιώθηκαν και εγκαταλείφθηκαν ελαίο ΚΑΠ, ελαίο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί προγράψαν την αγροτική παραγωγή και τον Έλληνα αγρότη. Ας έρθουν λοιπόν εδώ και να μας πούν για τα κέντρα υγείας, πόσο είναι στελεχωμένα, πόσο καλύπτουν τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού. Είναι υποστελεχωμένα ή πολυτουργούν όσα υπάρχουν. Εδώ επίσης που τα μαγαζιά και οι μικρές επιχειρήσεις, και το ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από μένα, κλείνουν η μια μετά την άλλη λόγω της αναδουλείας, γιατί και οι αγρότες δεν έχουν εισόδημα, γιατί και οι εργάτες δεν έχουν καλούς μισθούς, έχουν δει το εισόδημά τους να μειώνεται. Δεν μπορούν να καλύψουν οι επαγγελματίες στοιχειώδεις ανάγκες λόγω της ακρίβειας, λόγω της φορολαϊλασίας, λόγω των χρεών είτε στις εφορίες είτε στις τράπεζες κλπ. Ας έρθουν λοιπόν εδώ στην Ελλάδα, που είναι επίσης μια περιοχή με μεγάλους, με σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους, με πολιτιστική κληρονομιά, οι οποίοι στην ουσία βρίσκονται στο φάσμα της εγκατάληψης, της απαξίωσης, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για ιστορικούς και για τουριστικούς λόγους, να έρχονται σχολεία, να αναζωογονείται η τοπική κοινωνία. Εδώ σε μια περιοχή που περνάει επίσης η σιδηροδρομική γραμμή, τα δρομολόγια που σταματάνε να εξυπηρετούν τους κατοίκους της περιοχής είναι ελάχιστα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ξέρουμε όλοι. Τα εισιτήρια επίσης είναι πανάκριβα, χώρια που η ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι αυτή που ζήσαμε δυστυχώς με τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών και ακόμα δεν έχει ουσιαστικά αποκατασταθεί έτσι όπως θα πρέπει η κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκαιο. Αυτή την κατάσταση λοιπόν συνολικά, για να μην λέω πολλά λόγια και σας κουράζω, ήρθε να επιδεινώσει και να μας θυμίσει κάποια πράγματα και ο προχθεσινός σεισμός. Φυσικά δεν είχε κάποια σοβαρά προβλήματα, όμως εμείς απαιτούμε εδώ και τώρα, γιατί
πρέπει να προβλέπουμε τα ζητήματα. Δεν πρέπει να τρέχουμε εκ των υστέρων. Πρέπει να γίνει αντισεισμικός έλεγχος ξανά με ευθύνη της πολιτείας, του κράτους, σε όλα τα δημόσια κτίρια, σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας περιοχής, όπου συνοστίζεται ο λαός της περιοχής, γιατί ξέρουμε ότι αρχίζει και γίνεται και συζήτηση, παρότι ο σεισμός αυτός δεν είχε σχέση με το ρήγμα της Αταλάντης, αλλά πρέπει να προβλέπουμε. Γιατί σήμερα η τεχνολογία, η επιστήμη έχει φτάσει σε απίθανα ύψη. Σε τεράστια, έχει κάνει τεράστια άλματα. Μπορεί να επιλύσει ζητήματα, να προβλέψει ζητήματα, να σώσει ζωές, να σώσει περιουσίες από καταστροφές που μπορεί να έρθουν είτε από σεισμούς, είτε από πλημμύρες άλλες φορές, είτε από τις πυρκαγιές τώρα που είμαστε και στην αντιπυρική περίοδο. Χρειάζεται προστασία της ζωής του λαού, της υγείας του λαού μας. Και βέβαια, εδώ δεν μιλάμε για τα κοστολογημένα προγράμματα που λένε. Κόστος για αυτούς είναι η υγεία και η ζωή του λαού. Για μας όμως δεν είναι κόστος η ζωή του λαού. Κόστος είναι τα κέρδη τους, τα τεράστια κέρδη που δεν ξέρουν τι έχουν εφοπλιστές, βιομήχανοι, τραπεζίτες που τα πάνε και στο εξωτερικό, δεν αξιοποιούνται καν για την ανάπτυξη, τη λαϊκή ανάπτυξη, την πραγματική ανάπτυξη υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Αυτές οι περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες που ακούσατε και τον κύριο Τσίπρα να το λέει μετά τον κύριο Μητσοτάκη και μετά την Κομισιόν, δεν έχουμε πολλές δυνατότητες γιατί μας περιορίζουν τα δημοσιονομικά, είπε προχτές. Δυστυχώς υπάρχουν για αυτούς μόνο για τους εργάτες, μόνο για τους αγρότες, μόνο για τους επαγγελματίες οι περιορισμένες αυτές δυνατότητες. Δεν υπάρχουν για τα κέρδη των μεγαλοβιομηχάνων, δεν υπάρχουν για τα κέρδη των εφοπλιστών, δεν υπάρχουν για τα κέρδη των λίγων. Και γι' αυτό έχουμε να πληρώνει ο ελληνικός λαός, μέσα σε αυτούς και ο λαός της Ελλάδας και της περιοχής, το 95% των φόρων στο κράτος και όλοι αυτοί οι μεγαλοσχήμονες που έχουν κέρδη δισεκατομμύρια ευρώ να πληρώνουν μόνο το 5%. Όταν λοιπόν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε το ΠΑΣΟΚ, θα δίνουν χρόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πάρει φόρα για να συνεχίσει όλη αυτή την ολομέτωπη επίθεση, το ΚΚΕ θα παλεύει μαζί με το λαό και μέσα στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, έξω από αυτή, στους δρόμους του αγώνα, για να οργανώσει ο ελληνικός λαός την αντεπίθεσή του σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι οι άνθρωποι του Μόχθου, οι Έλληνες εργαζόμενοι, πρέπει να γυρίσουν σε όλους αυτούς την πλάτη, να μην τους δώσουν καμιά άφεση αμαρτιών, γιατί προεκλογικά συνεχώς ακούμε να κάνουν αυτοκριτική, να λένε θα διορθώσουμε, κάναμε λάθη, είτε όταν ήμασταν κυβέρνηση, είτε μετά δεν μπορέσαμε, τάδαμε, θα τα ξαναδούμε κλπ. Κλείστε τα αυτιά σε αυτές τις κάλπικες υποσχέσεις. Πλέον υπάρχει πείρα δεκαετιών. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν, ούτε κανένας άλλος, ούτε φυσικά πολύ περισσότερο η Νέα Δημοκρατία, το απέδειξαν από όλη τους την κυβερνητική πορεία όλα αυτά τα κόμματα. Όταν ψήφιζαν τα μνημόνια το ένα μετά το άλλο με τη σειρά όλοι τους, όταν έφερναν νέα αντιλαϊκά μέτρα και αντιλαϊκούς νόμους, όταν συγκυβέρνησαν κάποιοι που ονομάζονται και θέλουν να είναι προοδευτικοί με τη δεξιά, το ΠΑΣΟΚ δύο φορές συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ, τους ακροδεξιούς του Καμένου, όταν με ευκολία πλαισίωναν στα ψηφοδέλτια τους καραμπινά τη γνωστή δεξιή και στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όταν στήριζαν όλες τις βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μεγάλου Κεφαλαίου και του ΝΑΤΟ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα στριμώχνονται για το ποιος πρώτος θα καταλάβει, λέμε εμείς, το Υπουργείο Αντιπολίτευσης, μια συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουν το θράσος να λένε κιόλα ότι δεν θέλουν παντοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία. Μα αυτοί την κάναν παντοδύναμη.
με την πολιτική τους, με τα έργα τους και με τις πράξεις τους. Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, όσο και αν ορισμένοι από εσάς ίσως δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ή δεν θέλουν να το συνειδητοποιήσουν ακόμα. Καμιά τέτοια κυβέρνηση, αστική κυβέρνηση λέγεται, αντιλαϊκή κυβέρνηση λέγεται, όσους βουλευτές κι αν έχει, δεν μπορεί να είναι παντοδύναμη όταν υπάρχει εργατικό λαϊκό κίνημα, όταν υπάρχει λαός αποφασισμένος, όταν υπάρχει δυνατό ΚΚΕ. Και σε αυτή τη χώρα ευτυχώς υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που στις εκλογές του Μάη πήρε 7,23% και στις επόμενες μπορεί να πάρει πολύ ακόμα περισσότερο. Και όχι μόνο να κρατήσει τους 26 βουλευτές ανάμεσά τους αυτούς και τον βουλευτή της Φιότιδας, αλλά και να τους πάει παραπάνω. Υπάρχει δυνατότητα να αχρηστεύσουμε τον άδικο αυτό εκλογικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας που δίνει μπόνους στο πρώτο κόμμα. Ο λαός μας έχει αυτή την ευκαιρία, αυτή τη φορά να πάει το ΚΚΕ πολύ πιο ψηλά, να δώσει δύναμη στη δύναμή του, να ενισχύσει αυτή την επιλογή που μπορεί να τρομάξει το κατεστημένο, δηλαδή το ΚΚΕ. Γιατί θα είναι διεκδίκηση αυτός ο αγώνας. Θα είναι ανάσα ανακούφισης η ενίσχυση του ΚΚΕ. Θα είναι χαμόγελο για όλους εμάς και τα παιδιά μας. Θα είναι μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Γιατί ανάμεσα στο δίλημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, εμείς απαντάμε καθαρά και εξάστερα, επιλέγουμε τις ζωές μας. Ψήφος στο ΚΚΕ μεταφράζεται ακριβώς σε αυτή την πορεία και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ στη Βουλή, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχει ο ελληνικός λαός, θα έχει η ίδια η Ελάτια, θα έχει η Λωκρίδα, ο νομός της Φθιώτιδας, η στερεά ολάκερη, η Ελλάδα σύσσωμη. Γι' αυτό λέμε κουκουέ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο, θέλω να ευχηθώ από καρδιάς καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες, νέες επιτυχίες και θα τα καταφέρουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εμείς απλώνουμε το χέρι σε όλους όσους έκαναν και σε όλες όσες έκαναν το βήμα και ψήφισαν το ΚΚΕ στις εκλογές της 21 Μαΐου. Τους λέμε να ξαναπάνε να ψηφίσουν. Δεν πρέπει να απέχει ιδιαίτερα η νεολαία ή άλλοι να πούν δεν πειράζει, δεν πάω να ψηφίσω, ψήφισα μια φορά, τελείωσα. Πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, να ενισχύσουμε το ΚΚΕ. Και σε όσους δίστασαν την τελευταία στιγμή και δεν έκαναν και αυτή τη φορά το βήμα, παρότι βλέπουν, συμπαθούν, ακούνε το ΚΚΕ, έχουν εμπιστοσύνη σε όλα τα βασικά ζητήματα που λέει, παρά τις επιμέρους δικαιολογημένες προφανώς ή πιθανώς διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις, άλλους προβληματισμούς που μπορεί να έχουν, τους λέμε τώρα να πάνε και να κάνουν αυτό το βήμα. Δεν θα το μετανιώσουν. Ρίξτε στην κάλπη το κόκκινο ψηφοδέλτιο. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες.